Ένα σπουδαίο παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον φιλοξενεί το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στα Δία Ωράκια το Σάββατο στις 5, με το ντέρμπι του νομού Ηρακλείου ανάμεσα σε Αναγέννηση και Όφη να είναι γεγονός για την 24η και πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της National League 1. Οι γηπεδούχοι Αρκαλοχωρίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 9η θέση με ρεκόρ 9-13 και θα κυνηγήσουν το ροζ φύλλο αγώνα προκειμένου να εξασφαλίσουν την παραμονή χωρίς να μπλέξουν στα play-out, τη στιγμή που οι ασπρόμαυροι αποτελούν την 6η ομάδα του βαθμολογικού πίνακα με 14-8 και καλούνται να κάνουν το 2-2 στις εναπομείνασες αγωνιστικές προκειμένου να διεκδικήσουν την άνοδο μέσω play-off. Υπενθυμίζουμε ότι στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου ο Όφη εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και είχε επικρατήσει με 77-62 στο ΒΑΚ σε ένα παιχνίδι που ο φίλαθλος κόσμος του μπάσκετ είχε δώσει δυναμικά το παρόν. Ταυτόσιμη ατμόσφαιρα αναμένεται να έχουμε και αυτή τη φορά με τις δύο ομάδες να έχουν απευθύνει το δικό τους κάλεσμα. Ο στόχος μας είναι στα επόμενα δύο παιχνίδια που έχουμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια, ώστε να αποφύγουμε, όπως είπα και πριν, τη διαδικασία των play-out. Από τη στιγμή που έχουμε το πλεονέκτημα εμείς αυτή τη στιγμή και είμαστε μία νίκη πάνω από την ομάδα της Κηφισιάς και είναι ξεκάθαρα στο χέρι μας, θεωρώ αρχηγενωμένοι στο παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κερδίσουμε, να κρατήσουμε αυτή την απόσταση ασφαλείας και να κρίνεται καθαρά στα χέρια τα δικά μας και στα αποτελέσματα τα δικά μας. Νομίζω για το κριτικό κοινό θα είναι ένα απολαυστικό θέαμα. Μακάρι να το στηρίξει η τοπική κοινωνία και να στηρίξει με την παρουσία τους αυτό το παιχνίδι και να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Γενικά είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Παίζουμε με τον Όφη. Ο Όφη έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Εκείνοι κυνηγούν να μπουν στα play-off, εμείς κυνηγούμε να αποφύγουμε τα play-out. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σίγουρα θέλουμε να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί, ειδικά στην έδρα μας, σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Δεν θεωρώ ότι κρίνονται όλα σε αυτό το μάτσο και άλλη μια αγωνιστική. Για μας είναι ένα παιχνίδι, θεωρώ, ναι, είναι ντέρμπι, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην πόλη μας. Είναι ένα μάτσο με έναν αντίπαλο που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και μας γνωρίζει ο ίδιος. Είμαστε μια ομάδα, θεωρώ, αρκετά έμπειρη για να διαχειριστούμε την κατάσταση και ένα τέτοιο παιχνίδι. Έχουμε να γίνει ένα καλό μάτς. Είμαστε ομάδες που είναι έτσι, κοντά μια στην άλλη. Νομίζω έχουμε αρκετά καλή σχέση. Έτσι, να πετύχουμε και δύο τους στόχους μας στο τέλος της σεζόν. Αυτό εύχομαι. Και έτσι, να ευχαριστηθεί ο κόσμος το παιχνίδι που θα δει το Σάββατο στο Άδειο Ωράκι.